Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Πρώτα συνόμετσο ώστε τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι βουλευτές δηλαδή, να μην απαλλάσσονται από την εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας, κατέθεσε ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου. Με βάση των περιεθνικής φρουράς νόμο, συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών απαλλάσσονται οριστικά και νόμιμα από την εφεδρεία. Στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται άτομα που καταδικάστηκαν με ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα 5 έτη, εχμάλωτοι πολέμου, υπουργοί, βουλευτές, ευρωβουλευτές, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και δικαστές, καθώς και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Έχουμε τον Ανδρέα τον Αποστόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αποστόλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαλιά Αποστόλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σουκράτη. Είναι έτσι όπως το λέω η νομοθεσία, σωστά τη βρήκα? Ακριβώς. Είναι το άρθρο 23 του περιεθνικής φοράς νόμου, το οποίο καταγράφει ουσιαστικά τα άτομα που δικαιούνται νομίμως, όπως σωστά το είπατε, να απαλλαχθούν από τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την εθνική φρουρά. Ναι. Και τι, από πού προέκυψε αυτή η ανάγκη, ναι, για την πρόταση? Να σας πω από πού προέκυψε. Καταρχήν να σας πω ότι τόσο εγώ όσο και αρκετοί άλλοι συναδελφοί που είμαστε σε ηλικία που θα έπρεπε, αν δεν ήμασταν βουλευτές, να υπηρετούμε την εφεδρία μας, αποφασίσαμε θελοντικά και γνωρίζω και άλλους συναδέλφους να συνεχίσουμε την θητεία μας. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν μια συνέντευξη του Υπουργού Άμυνα στο ραδιοσταθμό σας, την Κατερίνα την Ηλιάδη, πριν 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που αποτέλεσε και αφορμή ενός ρεπορτάζ που έκανε ο δημοσιογράφος ο κύριος Χατζηστυριανός στην εφημερίδα Πολίτη. Ουσιαστικά ο Υπουργός είπε ότι δεν αντιλαμβάνομαι τους λόγους που οι βουλευτές δεν πάνε εφεδροί. Εγώ μίλησα με τον Υπουργό. Έχω και εγώ αυτή την άποψη, οφείλω να σας πω. Δηλαδή, από τη στιγμή που οι βουλευτές δεν έχουν εκτελεστική εξουσία, από τη στιγμή που επιτρέπεται στους βουλευτές να ασκούν και άλλο επάγγελμα, αλλά πολλοί από τους βουλευτές αφιερώνουν χρόνο στο να εξασκούν και δεύτερο επάγγελμα, ασχετά αυτό αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά σήμερα έτσι είναι η νομοθεσία. Θεωρώ ότι για λόγους κυρίως του να στείλουμε το σωστό μήνυμα προς όλους αυτούς τους χιλιάδες συμπολίτες μας που έχουν την υποχρέωση και υπηρετούν κανονικά την υποχρέωση για την εφεδρία, θεωρώ και είναι η άποψη μου και είναι και η άποψη του Υπουργού αυτή, ότι το να παραμένουν οι βουλευτές στη δύναμη της εθνικής φοράς, το να παρουσιάζονται μια με δύο φορές το χρόνο εκεί όπου τους καλεί η εφεδρία, νομίζω κατά κύριο λόγο θα στείλουμε το μήνυμα, και αυτός είναι ο λόγος που κατάφερε την πρόταση νόμου, προς την πολιτεία, προς την κοινωνία, ότι εμείς ήδη δεν θέλουμε να εξαιρούμε τους εαυτούς μας από μια υποχρέωση που έχουν όλοι οι άρενες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναι. Δεν θεωρώ ότι, και νομίζω κανένας δεν θεωρεί, ότι το να προσθέσουμε ακόμα 30 ή 40 άτομα στην δύναμη της εθνικής φοράς θα αλλάξει κάτι ενώ ουσιαστικό. Ο κύριος λόγος όμως είναι αυτός. Και ας γίνει μια συζήτηση, κύριε Χατζηαποστόλου, ας ανοίξει η συζήτηση, γιατί πολλές φορές και δημοσιογραφικά και ο Γενικός Ελεγχτής έχει ανοίξει αυτό το θέμα. Ναι, μα αφού η συζήτηση είχε ανοίξει και κλείσε με την τροποποίηση της νομοθεσίας. Εγώ λέω, αφού ο Υπουργός Άμυνας άνοιξε αυτό το θέμα, εγώ λέω σωστά σε μια συνέντευξη του, που ήταν αφορμή το να γραφτούν, να σχολιαστούν και να γυρίσουν τα βλέμματα προς τη Βουλή και τους βουλευτές. Πιστεύω ότι σε μια εποχή που και ήδη οι θεσμοί αμφισβητούνται, γιατί εμείς ως βουλευτές να μην δείξουμε το δρόμο, να μην δείξουμε το καλό παράδειγμα και να πούμε ότι εξαιρούμαστε από αυτό το δικαίωμα το οποίο μας δίνει η σημερινή νομοθεσία. Αν δεν υπήρχε η θετική, αν θέλετε, ανταπόκριση από το ίδιο το Υπουργείο, ίσως και εγώ να μην έμπαινα στη διαδικασία να καταθέσω μια πρόταση νόμου, γιατί δεν θέλω αυτή η πρόταση νόμου ούτε να δημιουργήσει το οποιοδήποτε πρόβλημα, ούτε να δημιουργήσει μια, θέλετε, διαφωνία μεταξύ Βουλής και Υπουργείου Άμυνας. Αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος ο Υπουργός, που διατέλεσε και βουλευτής, έχει αυτή την άποψη,
Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε, κύριε Χατζαπαστόλη. Υπάρχουν, είπατε στην αρχή της συζήτησης, ότι υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι εθελοντικά πηγαίνουν στην εφεδρεία. Ακριβώς. Έχουμε αριθμούς, ξέρουμε δεν ονόματα. Μπορώ να το γνωρίζω, εγώ μπορώ να σας πω για το άτομο το δικό μου και μπορώ, δεν θα πω ονόματα, αλλά μπορώ να σας πω ότι γνωρίζω και άλλους συναδέλφους, αρκετούς θα έλεγα, που εκπληρώνουν την υποχρέωση τους κανονικά χωρίς να επηρεάζεται, αν θέλετε, και το κοινοβουλευτικό τους έργο. Δηλαδή, μα πώς είναι δυνατόν να επηρεάσετε το κοινοβουλευτικό τους έργο με την παρουσία του στην εφημερίδα? Γι' αυτό σας λέω ότι... Από πού προέκυψε αυτή η τροποποίηση για να αλλάξει και να εξαιρεθούν? Δεν μπορώ να γνωρίζω τη συζήτηση που έγινε. Καταρχήν δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Άμυνας, αλλά και είναι μια συζήτηση που έγινε πριν να εκλεγώ καν βουλευτής, που εκλεγήκα τον Μάιο του 2021. Ναι. Αλλά θεωρώ, αφού άνοιξε τη συζήτηση ξανά ο Υπουργός Άμυνας με την συνέντευξή του, νομίζω ότι βγαίνει και μια εικόνα προς τα έξω, έτσι όπως πιστεύω, έτσι όπως βγήκε προς τα έξω, ότι περίπου οι βουλευτές θέλουν να εξαιρούν σε αυτούς τους. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο σας είπα, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε εκτελεστική εξουσία, από τη στιγμή που δεν δημιουργούνται εμπόδια το να παρουσιαζόμαστε στην Εθνική Φρουρά, από τη στιγμή που το Υπουργείο έχει αυτή τη θέση, είναι νομίζω ένα καλό μήνυμα που θα στείλουμε στην κοινωνία. Είναι συμβολικό, θα έλεγα, παρά ουσιαστικό. Το παραδέχομαι αυτό, και αυτό είναι ο λόγος της πρότασης νόμου. Το να στείλουμε αυτό το μήνυμα στους χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίοι παρουσιάζονται κανονικά μια-δυο φορές το χρόνο στην Εφεδρία της Εθνικής Φρουράς. Μάλιστα. Έχουμε καθόλου πότε θα εγγραφεί το θέμα στην Επιτροπή, πότε θα προγραμματιστεί να συζητηθεί, ή απλά κατατέθηκε και δεν θα συζητηθεί ποτέ στο τέλος της μέρας? Κοιτάξτε, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας είναι ο κ. Σιζόπουλος, ο πρόεδρος του κόμματος από το οποίο προέρχομαι. Αντιλαμβάνεστε ότι έκανα και μια κουβέντα μαζί του. Μίλησα, γνωρίζει και συμφωνεί με την πρόταση νόμου που κατατέθηκε. Είναι στενά τα περιθώρια, εννοώ μέχρι τον. Τις επόμενες 2-3 εβδομάδες που θα ολοκληρωθούν, 3-4 εβδομάδες που θα ολοκληρωθούν οι συνεδρίες. Εκτιμώ ότι καλώς εχόντως των πραγμάτων, το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο, η πρόταση νόμου θα συζητηθεί. Μάλιστα. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Είναι ενδιαφέρον πάντως να δούμε τι. Προσωπικά ανυπομονώ να δω τι θα αποφασίσει, που θα καταλήξει να. Η συγκεκριμένη επιτροπή πάνω στην πρόταση. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία και θα το δούμε και ξανά το θέμα, κύριε Αποστόλου. Ξέρετε, να πω κάτι τελευταίο, κύριε Αποστόλου, επειδή πάντα θεωρώ και εκτιμώ ότι στην κοινοβουλευτική μου δράση προσπαθώ να κρατώ ένα επίπεδο και σοβαρότητας, και οι προτάσεις να έχουν ουσία κτλ. Προβληματίστηκα πάρα πολύ, γιατί λέω ότι μπορεί να βγουν και διάφοροι να πούν ότι είναι μια λαϊκίστικη πρόταση ή οτιδήποτε άλλο, και είμαι έτοιμος να το ακούσω και αυτό. Απλώς το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω είναι ότι δεν είναι με αυτή τη λογική που κατατίθεται. Είναι με τη λογική ότι πιστεύω ότι πρέπει να εγούμαστε δια του παραδείγματος, και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ουσιαστικοί λόγοι αυτής της εξαίρεσης, τουλάχιστον η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας αυτό θεωρεί, νομίζω θα ήταν ένα καλό βήμα να κάνουμε ως βουλευτές, ως κοινοβούλιο, για να στείλουμε και ένα μήνυμα, και αυτή είναι η ουσία, πιστεύω, προς την κοινωνία των πολιτών. Δεν είναι θέμα αλλαγής μου, είναι θέμα σωστού παραδείγματος προς τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό Σάββατο, κύριε. Επίσης, καλό Σάββατο, Κυριακό.